Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καρμίρης, μαρτυρολόγος medium, χαρτομάτης και αναλυτής ταρό από το Πρόγνωση. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα άνοιγμα για να δούμε ένα πολύ καυτό ερώτημα. Θα έχετε ερωτική συνάντηση. Και επειδή είναι γενικό το άνοιγμα, μπορεί να είναι και εμείς θα μιλήσουμε για ερωτική συνάντηση, αλλά μπορεί να βγει και απλά μία συνάντηση. Ισχύει και για απλή συνάντηση, να ξέρετε. Οπότε, θα έχετε ερωτική συνάντηση ή γενικά συνάντηση. Αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί στο σημερινό μας βίντεο. Αυτό είναι το θέμα που θα ανοίξουμε. Εντάξει, θα δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ αρχίζω να ανακατεύω τα χαρτιά μου για να δούμε. Θα φτιάξουμε τρία πακέτα όπως κάθε φορά και θα επιλέξετε το πακέτο που σας ταιριάζει. Θέλω να πω ότι είμαστε εδώ πέρα στο Πρόγνωση. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο πρόβλεψη και από εκεί και πέρα, αν θέλετε, επειδή τα ανοίγματα είναι γενικά και μπορεί να μην καλύπτουν όλους, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό μπορεί να το καλύπτουν, αλλά υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία δεν τους καλύπτουν. Οπότε, αν θέλετε την προσωπική σας πρόβλεψη με βάση την ημερομηνία της γέννησής σας ή του ατόμου που θέλετε να δούμε, μπορείτε να καλέσετε στους αριθμούς που βλέπετε στην οθόνη σας πάνω και να μιλήσουμε αποκλειστικά μαζί ή να κλείσετε ένα ραντεβού στο γραφείο μας. Λοιπόν, οπότε, θα ξεκινήσουμε. Και φτιάχνω τρία πακετάκια. Απλά σήμερα δεν λέω πάρα πολλά γιατί είναι λίγο πιεσμένος ο χρόνος και προσπαθώ να τα προλάβω όλα. Λοιπόν, από το αριστερό σας χέρι, πρώτο, δεύτερο ή τρίτο, ποιο άνοιγμα, ποιο πακέτο επιλέγετε, ποιο είναι αυτό που σας ταιριάζει, ποιο είναι αυτό που σας έρχεται με την πρωταρχική σας ενέργεια για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε αν επιλέξατε θα ξεκινήσουμε με εσάς που επιλέξατε το πακέτο νούμερο 1. Οπότε 3, 2 και 1 για να δούμε τι γίνεται με εσάς και τι πρόκειται να συμβεί. Λοιπόν, θα τα βάλουμε έτσι να τα βλέπετε και καλύτερα κι εσείς, πιστεύω. Πιστεύω ότι τα βλέπετε κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, θα έχετε ερωτική συνάντηση, γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί με το άτομο που θέλουμε, έτσι, όλους μας απασχολεί αυτό και εδώ πέρα ελπίζω να βρείτε τις λύσεις και να πάρετε τις απαντήσεις που περιμένετε. Που ψάχνετε, όχι που περιμένετε, που ψάχνετε, άσχετα αν είναι καλές ή κακές, εμείς θα δούμε αυτά που θα πούμε αυτά που θα μας δείξει το άνοιγμα. Λοιπόν, για εσάς που διαλέξατε το πακέτο νούμερο 1, βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει μία αδράνεια γενικά ίσως μεταξύ σας και μία κατάσταση ίσως ψιλοαφασίας. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει μία κατάσταση προβληματική, εκτός από αυτή την κατάσταση της αφασίας και της αδράνειας, ένα άτομο που δημιουργεί προβλήματα ή μια κατάσταση προβληματική που το συγκεκριμένο άτομο το έχει ψιλοξενερώσει, να το πω έτσι, το έχει ξενερώσει. Είναι υπόθεση που τον ενδιαφέρει η συγκεκριμένη μεταξύ σας, αλλά όμως είναι και ξενερωμένος. Μου δείχνει εδώ πέρα στην ουσία ότι είναι στη φάση που παίζει το μάτι του και ίσως αναζητάει και ψάχνει να βρει και κάτι άλλο. Μου δείχνει εδώ πέρα ότι έχετε εμπόδια και καθυστερήσεις σε αυτή τη συνάντηση που θέλετε και επιθυμείτε. Μου βγάζει μία σχέση η οποία δεν είναι σχέση. Ίσως να είστε κάποια άτομα, κάποιοι από εσάς, οι οποίοι να έχετε κάτι, να κάνετε συναντήσεις, οι οποίες όμως να μην είστε σε σχέση και να περιμένετε πότε θα γίνει η επόμενη ερωτική συνάντηση. Μου το βγάζει αυτό, αλλά εκεί μου βγάζει εμπόδια και καθυστερήσεις. Λοιπόν, μου βγάζει στο ερωτικό κομμάτι αυτό που επιθυμείτε μια στεναχώρια. Εγώ θεωρώ όμως, εδώ μου βγάζει πολύ έντονα, ότι πρώτον, έχει θέματα ίσως και τον απασχολεί πολύ η δουλειά του. Δεύτερον, σαν δεύτερη ερμηνεία μου δείχνει εδώ πέρα ότι κάτι στη δουλειά του ή στον επαγγελματικό του χώρο κάτι άλλο παίζει. Εκεί ίσως να υπάρχει ένα φλερτ, να υπάρχει ένα ερωτικό παιχνίδι γενικά και μου βγάζει και ένα τρίτο πρόσωπο. Ένα τρίτο πρόσωπο που μπαίνει ανάμεσά σας. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εδώ πέρα εγώ τον βλέπω, στην ουσία να θέλει το κρεβάτι σας, να τον ενδιαφέρει το κρεβάτι σας, αλλά
μου βγάζει ότι αυτό θα αργήσει. Άρα, αν μιλάμε για ερωτική συνάντηση, σε συνδυασμό με κρεβάτι, με ερωτική συνέβρεση, αυτό θα έρθει, αλλά μου το δείχνει ότι θα αργήσει. Οπότε ναι, βγαίνει ότι θα έχετε ερωτική συνάντηση, αλλά μου βγαίνει αργά. Γιατί εγώ θεωρώ ότι τώρα είναι κάτι άλλο στη μέση, εντάξει, και ψιλοπέσει με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Κάποια στιγμή που τα πράγματα μου δείχνει εδώ πέρα ολοκληρώνονται και με το συγκεκριμένο πρόσωπο ίσως να έχει τελειώσει, εκεί βλέπω ότι παίρνει την απόφαση για να κάνει την ερωτική συνάντηση μαζί σας. Από την άλλη, εντάξει, μου δείχνει εδώ πέρα ότι αν είναι σε μια σχέση ή σε ένα γάμο, εντάξει, θα περιμένει πρώτα να πάρει ένα διαζύγιο ή να χωρίσει από αυτή τη σχέση για να έχει την ερωτική συνάντηση μαζί σας. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, ενώ θέλει να έχει την ερωτική συνάντηση μαζί σας, αλλά για άλλους λόγους δεν μπορεί, μου τον δείχνει και ότι δεν είναι στην καλύτερη του φάση, δηλαδή θα ήθελε να κάνει και κάτι μαζί σας, να έχει αυτή την ερωτική συνάντηση, να έχει ένα ερωτικό κρεβάτι, αλλά μου βγάζει ότι δεν ικανοποιείται από αυτό, δηλαδή δεν είναι ικανοποιημένος, γιατί αυτό αργεί ακόμα. Και απ' την άλλη να ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα το εκφράσει, δηλαδή θα μιλήσετε και θα έχετε μια ερωτική συνάντηση. Λοιπόν, οπότε εσείς που διαλέξατε το πακέτο νούμερο 1, ναι, βλέπω να υπάρχει μια ερωτική συνάντηση, τη βλέπω να υπάρχει, απλά θα καθυστερήσει γιατί υπάρχουν άλλοι λόγοι. Εγώ είδα κάποιους λόγους από αυτούς, επειδή το άνοιγμα είναι γενικό και εμείς εστιάζουμε στο αν θα υπάρξει ερωτική συνάντηση, εντάξει, θα έχετε, αν θα έχετε ερωτική συνάντηση, βλέπω να έχετε ερωτική συνάντηση ή συνάντηση γενικά, αλλά όμως τη βλέπω να αργεί. Τους λόγους που σας είπα ότι μπορεί να εμποδίσουν αυτό το πράγμα, είδαμε κάποιους λόγους που μπορεί να εμποδίσουν, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο συγκεκριμένα είναι, γιατί είναι γενική η πρόβλεψη και δεν μπορούμε να δούμε τι αντιπροσωπεύει τον καθένα από εσάς προσωπικά. Όμως υπάρχουν λόγοι που γι' αυτό ακόμα δεν υπάρχει αυτή η συνάντηση προς το παρόν και γι' αυτό θα αργήσει. Λοιπόν, τώρα για εσάς που θέλετε το δεύτερο πακέτο, επιλέξατε το δεύτερο πακέτο, το δεύτερο άνοιγμα. Θα αφήσουμε και αυτά τα δύο για ξεκαθαρίσματα. Λοιπόν, για εσάς που επιλέξατε το δεύτερο άνοιγμα, βλέπω εδώ πέρα ότι θεωρώ ότι μία συνάντηση και μου βγαίνει και κάνει και μπαμ, μπορεί να έχετε χιλιομετρική απόσταση, μπορεί να έχετε συναισθηματική απόσταση, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να έχει πέσει μια εξαπάτηση και η προδοσία που σας έχει κόψει στη μέση την κατάσταση όλη. Βλέπω όμως ότι παρόλο οτιδήποτε να υπάρχει και να είναι αυτό μέχρι στιγμής, ότι μέσα σε 7 από τώρα, το οποίο σημαίνει από 7 λεπτά από τώρα που μιλάμε, ίσως μέχρι στην χειρότερη, να το πω έτσι, 7 εβδομάδες, μην κολλάτε όμως το 7 εβδομάδες, μιλάω από τώρα που μιλάμε, έτσι, ή μπορεί να είναι σε 7 μέρες μέσα, έτσι. Βλέπω ότι εδώ σε εσάς υπάρχει εύνοια της τύχης και θα υπάρξει μία συνάντηση, μία ερωτική συνάντηση, αλλά όμως προσοχή, γιατί μου βγάζει από τη μία το συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι το φτασμένο του, είστε εσείς το φτασμένο του, έχει εσάς σας στόχο, εντάξει, έχει το κόλλημα μεταξύ με εσάς. Βλέπω ότι σας παρακολουθεί κιόλας να ξέρει τι γίνονται οι κινήσεις και πώς πάνε τα πράγματα, αλλά μου βγάζει ένα άσχημο ξεσήκωμα από κάποια μυστικά και ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι από τη μεριά του ή από τη μεριά σας. Λοιπόν, εγώ βλέπω πάντως μεταξύ σας και μία ερωτική συνάντηση και βλέπω κιόλας και ίσως και πολλές υψηλές προοπτικές να ξεκινήσει ένας καινούριος κύκλος μεταξύ σας. Αν είστε σε φάση χωρισμένη και θέλετε επανασύνδεση, δηλαδή να υπάρχει και αυτή η συνάντηση, να υπάρχει και επανασύνδεση. Αν για παράδειγμα είστε απλά τώρα προσωρινά μαλωμένοι οτιδήποτε ή έχει εξαφανιστεί οτιδήποτε για κάποιο λόγο ενώ υπάρχει στην ουσία σχέση, βλέπω πάλι να γίνεται αυτό και από εκεί και πέρα και σε εσάς που θέλετε κάτι καινούριο πάλι βλέπω να γίνεται αυτή η ερωτική συνάντηση μέσα σε 7 από ό,τι μου δείχνει εδώ πέρα. Και είναι και ο στόχος του και γουστάρει κιόλας στη φάση αυτός. Εντάξει, δεν μου βγαίνει κάποιο άλλο για να δούμε. Ίσως το μόνο πρόβλημα να είναι
Ίσως η απόσταση, η χιλιομετρική, ένας δρόμος που χρειάζεται να κάνει για να έρθει σε εσάς, σε κάποιους, εντάξει. Και ίσως να είναι και ίσως παραπάνω ευθύνες που έχει πάρει στη δουλειά του. Ίσως να έχει πάρει, να φοβάται λίγο προς το παρόν, να σκέφτεται τις παραπάνω ευθύνες που θα πάρει, που και καλά σε στυλ, πού πάω να μπλέξω τώρα, πού πάω να ξαναμπλέξω. Αυτά. Αλλά αυτά τα ξεπερνάει, εγώ βλέπω όλα αυτά. Και μου δείχνει μέσα σε 7 εδώ πέρα ότι χειραγωγεί και ελέγχει τις καταστάσεις, εντάξει, βρίσκει τις ισορροπίες του και κάνει την επικοινωνία και τη συνάντηση που περιμένετε και που θέλετε. Λοιπόν, τώρα, αυτά ισχύουν στους περισσότερους από εσάς, οι προβλέψεις είναι γενικές και ίσως κάποιους να μην τους καλύπτουν. Αν θέλετε την προσωπική σας πρόβλεψη, μπορείτε να καλέσετε τα νούμεράκια που βλέπετε στην οθόνη σας και να μιλήσουμε αποκλειστικά μαζί. Αντί να πάρω το λιγνικό, παραλίγο να πάρω το φίλτρο. Καλά που δεν έκανα από τα πολλά, μερικές φορές, άλλα σκέφτομαι, άλλα πω να κάνω, άλλα κάνω. Λοιπόν, και τώρα ανοίγουμε για εσάς που επιλέξατε το πακέτο νούμερο 3. Για να δούμε μέσα σε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, με εσάς εδώ πέρα να ξέρετε ότι μήνυμα και επικοινωνία βλέπω ειδικά αν είστε πρόσωπο από το παρελθόν και περιμένετε μια επανασύνδεση. Βλέπω αυτό το πράγμα, μια απόσταση, ένα άδειο κρεβάτι, αβεβαιότητα και ανασφάλεια μεταξύ σας, εντάξει, και πράγματα που να κυλάνε αργά. Από την άλλη, αν είστε πρόσωπο από το παρελθόν, θεωρώ ότι όντως θα πάρετε μήνυμα και επικοινωνία και βλέπω ότι βγαίνει και η ερωτική συνάντηση. Από εκεί και πέρα, αν ακόμα δεν βγαίνει σε εσάς που δεν είστε πρόσωπο του παρελθόν και είστε οτιδήποτε άλλο, είναι μία καθυστέρηση από κάποιο πρόσωπο του παρελθόν ή κάπου που είναι μπλεγμένος ήδη τώρα ίσως. Λοιπόν, μου βγάζει γενικά μαζί σας μία νέα προσπάθεια και μου τη βγάζει και με επιτυχία, εντάξει, μου βγάζει μία αναζωογόνηση της κατάστασης και η επιθυμία του να κάνει κάτι μαζί σας, δηλαδή εκτός από την ερωτική συνάντηση και τη συνάντηση, μου βγάζει εδώ επιθυμία για να μπορέσει, αν είναι και αν, δηλαδή και τα βρείτε, γιατί πάντα μιλάω στο να τα βρείτε, εντάξει, να προχωρήσει και πιο σοβαρά η σχέση, εντάξει, βλέπω το ενδιαφέρον, βλέπω τις προοπτικές και από περιστασιακή σχέση ίσως που είναι ή που θα ξεκινήσει, εντάξει, να πάρει την πιο σοβαρή μορφή, ακόμα και στη μορφή ενός ίσως αρεβόνα, ίσως ενός γάμου. Οπότε, εδώ βλέπω ότι ο γάμος και είναι στις προοπτικές σας, δηλαδή εκτός από τη ερωτική συνάντηση βλέπω να υπάρχουν και περισσότερα πράγματα μεταξύ σας, βλέπω μια προσφορά ή μια πρόταση γάμου ή επισημοποίηση σχέσης, βλέπω εδώ πέρα στο περιστασιακό το κομμάτι το οποίο μπορεί να έχετε ή να ξεκινήσει και να έχετε ένα διάλειμμα τώρα και ένα κενό και να σας ενδιαφέρει πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση. Ναι, θα γίνει και τη θεωρώ ότι θα γίνει και σχετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει, τον ενδιαφέρει και το περιστασιακό, τον ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι να γίνει πιο σοβαρό. Εντάξει, και στο άδειο κρεβάτι να ξέρετε ότι εδώ πέρα σε εσάς που είστε πρόσωπο του παρελθόν θα είναι σαν κρεβάτι απιστίας, γιατί μπορεί να είναι κάπου αλλού σε κάποιους από εσάς και να κάνει και το κρεβάτι μαζί. Αλλά μου θεωρώ ότι σε εσάς που δεν είστε ακόμα, δηλαδή που δεν είστε στο παρελθόν και είστε στο τώρα ή στο μέλλον, εντάξει, μόνο λίγο προσοχή, μήπως παρασυρθεί από κάποιο πρόσωπο το παρελθόν, εντάξει, και κάνει κάποιο κρεβάτι απιστίας ή κάποιο ερωτικό παιχνίδι με πρόσωπο το παρελθόν. Αυτό μόνο να έχετε στο μυαλό σας. Από εκεί και πέρα βλέπω ερωτική συνάντηση, βλέπω γενικά συνάντηση, εντάξει, βλέπω προοπτικές για να προχωρήσετε, για να ξεκινήσετε ίσως με κάτι έτσι πρόχειρο ή κάτι απλό και μετά να σοβαρέψει. Βλέπω και ότι σε κάποιους από εσάς θα γίνει, εκτός από ότι μπορεί να θεωρείτε ότι έχουμε καιρό, δεν πρόκειται να μου ξαναστείλει, δεν πρόκειται να συναντηθώ. Εγώ βλέπω ότι μπορεί να συναντηθείτε και εκτός από ότι θα συναντηθείτε, μπορεί να έχει αλλάξει κιόλας μυαλά και εκεί στη συνάντηση σε κάποιους από εσάς να γίνει και μια πρόταση για μια πιο επίσημη σχέση ή ακόμα και για ένα γάμο. Δηλαδή να τα έχει σκεφτεί τα πράγματα όσο καιρό ήταν μόνος του και να αποφασίσει να κάνει κάτι μαζί σας. Περισσότερο. Λοιπόν,
Οπότε, θεωρώ ότι ολοκληρώσαμε και το σημερινό μας άνοιγμα και τη σημερινή μας πρόβλεψη. Ελπίζω να σας βοηθήσαμε, γιατί ο σκοπός αυτού του καναλιού και αυτής της παρέας έχει να σας βοηθήσει στις απορίες και στα ερωτήματα που αντιμετωπίζετε και έχετε, εντάξει. Και για σας, ας πούμε, χρειάζεστε μία απάντηση στα ερωτήματά σας και ίσως να βρείτε και κάποιες λύσεις. Να ξέρετε ότι η πρόβλεψη σημαίνει τα γεγονότα πώς πρόκειται να γίνουν και σας βοηθάνε με αυτά που βλέπετε εδώ να βρείτε και τις ανάλογες λύσεις. Αυτό που θέλω να πω στην τελική είναι ότι οι λύσεις είναι στο χέρι σας. Εντάξει, η μοίρα σας και το μέλλον είναι στο χέρι σας, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια πράγματα που μόνο ο Θεός μπορεί να τα αλλάξει. Δεν μπορούμε εμείς. Σε αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σε αυτά και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Το θέμα είναι ότι αν είναι κάτι σοβαρό, προσπαθείτε να το ξεπεράσετε, να το αποφύγετε, να το κάτι ενοχλητικό δηλαδή που είναι εναντίον σας, αλλά για κάτι που είναι σε καλό για εσάς, σκοπός είναι, αφού το έχουμε δει εδώ πέρα, να βάλετε κι εσείς και να δώσετε το καλύτερό σας σε αυτό για να το πετύχετε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ό,τι χρειαστείτε μπορείτε, ξέρετε τα νούμερα που μπορείτε να με βρείτε, εντάξει, ή και το γραφείο μας εδώ να κλείσουμε ένα ραντεβού από κοντά ή έστω και τηλεφωνικό αν δεν σας βολεύει να έρθετε μέχρι εδώ πέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, να είστε όλοι καλά.